να μας δώσετε λίγο την εικόνα του καιρού στην Ιερά Πέτρα και να μας πείτε αν αυτός ο καιρός ευνοεί, τι ευνοεί και αν καταστρέφει παραγωγή, γιατί δεν κάνει να ξεχνάμε αυτή την ώρα με έναν άνθρωπο που πραγματικά το μετερίζει του είναι ο πρωτογενής τομέας, ο αγροτικός τομέας. Σας ακούω. Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα σε όλους μας ακούνε. Ναι, όντως ήταν μια αναπάντεχη, θα έλεγα, νύχτα η προηγούμενη για την περιοχή της Ιερά Πέτρας. Συνεχίζεται και τώρα λίγο με βροχές εννοείται. Έχουμε λίγες. Αλλά το βράδυ ήταν πραγματικά η ένταση και ο ρυθμός και από κεραυνούς αλλά και από βροχή. Ήταν κάτι το ανεπανάληπτο, τουλάχιστον είχαμε πάρα πολλά χρόνια να το δούμε. Τέτοιο καιρό δεν έχουμε δει, όπως χαρακτηριστικά άκουσα και το πρωί, ούτε το χειμώνα. Ούτε το χειμώνα. Πραγματικά ήταν πολύ έντονο φαινόμενο. Η αλήθεια μέχρι είναι τώρα... ότι αναρωτιόμουν σε ποιο μήνα γυρίζουμε, δηλαδή Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβρη, αν έχουμε γυρίσει εκεί, γιατί σε αυτούς τους μήνες είχαμε άλλου είδους αστάθεια. Ακριβώς. Είχαμε. Στον Οκτώβριο και στον Νοέμβριο θυμόμαστε τα προηγούμενα χρόνια ότι είχαμε συνθήκες σαν να ήταν Ιούλιος. Όμως εντάξει, αυτό από εδώ και πέρα είναι δεδομένο ότι αυτές οι αστάθειες θα επηρεάσουν και θα ρυθμίσουν τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας από εκεί. Ναι, αυτό, ναι. Είναι ναι. Αυτό είναι βέβαιο. Έχουν προκληθεί, δημιουργηθεί ενδεχόμενα ζημιές. Αυτή η βροχή έχει προκαλέσει κάτι, βοηθάει την παραγωγή, τους παραγωγούς της Ιερά Πέτρας ή όχι? Κοιτάξτε, στην περιοχή μας, όπως ξέρετε, επειδή η πλειοψηφία των καλλιεργειών είναι σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχει αναφερθεί κάποια πρόκληση ζημιάς mm-hmm. όσον αφορά τις mm-hmm. εγκαταστάσεις. Mm-hmm. Τώρα, σίγουρα αυτός ο καιρός είναι καλός για τις ελιές. Για τις ελιές, γιατί αυτή την περίοδο οι ελιές είναι σε φάση καρπόδοσης, οπότε χρειάζεται το νερό για να μπορέσουν να το κάνουν. Δεν ξέρω στις περιοχές όπου έχουν αμπέλια. Mm-hmm. Εκεί ίσως να δημιουργηθούν κάποια προβλήματα. Από ό,τι βλέπουμε, βέβαια, μέχρι στιγμής είναι βοράς, οπότε ενδεχομένως να στεγνώσουν και έγινε σκαλίρες πιο γρήγορα. Ελπίζουμε να μην δημιουργηθούν πάντως προβλήματα. Mm-hmm. Μέχρι τώρα πάντως ήταν θετικό, θα λέγαμε, το πρόσημο της τη συγκεκριμένη κακοκαιρία. Γιατί ακούγαμε από τον κύριο Λεονταράκη επίσης ότι έχουμε για άλλη μια φορά με χιλιοστά βροχή, 80 χιλιοστά σε κάποιες περιοχές που καταγράφονται από τα χθες μέχρι σήμερα. Ναι. Ήταν πάρα πολύ έντονη βροχή, όντως. Πραγματικά. Μάλιστα. Και επειδή ακριβώς η γη είχε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα να πιει νερό εντός εισαγωγικών. Αυτός ήταν και ο λόγος που βγάλαμε τις προηγούμενες μέρες ένα δελτίο τύπου σε σχέση με την πολιτική προστασία και την πιθανότητα πρόκλησης πυρκαγιάς. Χαρακτηριστικά, στη συνάντησή μας που είχαμε και με τον διοικητή της πυροσβεστικής εδώ στην Ιερά Πέτρα, μας ανέφερε ότι υπάρχει πάρα πολύ χαμηλό το ποσοστό της υγρασίας γενικότερα στη γη και οπότε η πρόκληση πυρκαγιάς είναι πάρα πολύ μεγάλο η πιθανότητα και κυρίως φοβόμαστε το ανθρώπινο λάθος. Αυτό ήταν που θέλαμε σε λίγο όλους να μας ευαισθητοποιήσει και να κρούσουμε τον κόνο του κινδύνου σε όλους μας. Τι σημαίνει ανθρώπινο λάθος για εσάς? Κοιτάξτε, εσείς ωστόσο συγκεκριμενοποιείτε τα πράγματα. Ανθρώπινο λάθος κατά εσάς τι ακριβώς σημαίνει? Και ανθρώπινο λάθος είναι και στο κομμάτι της πρόληψης, όπως θα πρέπει να καθαρίζονται όλα τα χωράφια, ιδιαίτερα στο αστικό ιστό από ξερά χόρτα. Θα πρέπει οι αγρότες μας τώρα που είναι στο τέλος της καλλιεργικής περίοδου να φροντίζουν έγκαιρα την αποκομιδή των υπολοιμάτων της θερμοκηπιακής καλλιέργησης, ούτως ώστε να μην υπάρχουν, όπως κατά το παρελθόν, ας πούμε, φαινόμενα εστίες πυρκαγιάς όπου ήταν έξω από το θερμοκήπιο για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα αυτά τα υπολείμματα. Αλλά ανθρώπινο λάθος όμως είναι και η καθημερινότητά μας. Σας στείλαμε μαζί με το δελτίο τύπου ένα βίντεο το οποίο και εμείς βρήκαμε από ένα περιστατικό πριν από ένα μήνα εδώ στην περιοχή μας.
ένα τσιγάρο στην άκρη του δρόμου, το οποίο προφανώς από προσεξία ο οδηγός το πέταξε. Μέσα σε τρία λεπτά είχε ξεκινήσει μια φωτιά. Αυτό έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας. Και μέσα σε 30 λεπτά περίπου, μέχρι να έρθουν πυροσβεστικές δυνάμεις, είχε κάψει περίπου δύο στρέμματα. Mm. Το οποίο ήταν μέσα σε περιοχή που υπήρχαν άνθρωποι, θα λέγαμε. Φανταστείτε τώρα κάτι τέτοιο να γίνει κάπου αλλού, δίπλα σε ένα δάσος. Είναι η έκταση που παίρνει μια φωτιά. Είναι ασύλληπτη πραγματικά, όταν το ευνοήσουν οι συνθήκες. Έτσι, ούτως ή άλλως, κύριε Βιεννιντάκη, έχει πληρώσει πολύ ακριβό τίμημα η Ιερά Πέτρα. Πόσα χρόνια να πάω πίσω, αναφορικά με τις φωτιές, με τις καμένες εκτάσεις, με την παραγωγή, με τον πλούτο, με τις περιουσίες. Δεν, από εδώ και κάτω, δεν νομίζω να υπάρχουν περιθώρια να πεις ότι εγώ έχω άγνοια κινδύνου. Πρέπει να είμαι πολύ πολύ προσεκτικός. Από την άλλη, βέβαια, είναι αξιοσημείωτο, γιατί ξέρω πάρα πολλούς από την περιοχή σας, από τους φίλους μου στην Ιερά Πέτρα, ότι υπάρχουν οι εθελοντικές ομάδες, υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι φτιάχνουν ομάδες και περιπολούν στις αγροτικές περιοχές και στα δάση μαζί με τις υπηρεσίες, μπαίνουν σε βάρδια. Και αυτό τιμά όλο αυτόν τον κόσμο, τον ευαισθητοποιημένο πραγματικά, που φροντίζει για την δική του την ασφάλεια, αν και σε πολλές περιπτώσεις δεν το γνωρίζουν, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχουν πάρα πολλές θελοντικές ομάδες. Μία από αυτές είμαστε και εμείς, σαν αγροτικό σύλλογος, οι οποίες ομάδες υπό την καθοδήγηση της πυροσβεστικής, πραγματικά τους καλοκαιρινούς μήνες, έχουμε φτιάξει ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιπολίας, 24 ώρες περιπολίας, και ξέρει κάθε ομάδα ποια είναι η περιοχή του και ποιες ώρες είναι υπεύθυνη για αυτό το τομέα. Πραγματικά είμαστε πάρα πολύ περήφανοι σαν περιοχή που έχουμε αρκετές τέτοιες ομάδες. Και για να γυρίσω πίσω όχι μόνο από τους αγρότες, ελεύθεροι επαγγελματίες. Είναι οι αγρότες, είναι οι έσχοι τετρακίνησης, είναι πολιτιστικός σύλλογος από χωριά. Είναι διάφορες ομάδες. Δεν είναι ομάδες που έχουν αντικείμενο αυτό, αλλά είναι ομάδες που όλοι ξέρουν και αναγνωρίζουν ότι το συμφέρον όλων μας είναι να προστατεύσουμε την περιοχή, την περιοχή μας. Γι' αυτό και δραστηριοποιούνται εθελοντικά. Σας λέω όλους τους καλοκαιρινούς μήνες. Όταν εγώ τους είδα κάποια στιγμή που μου το ανέφεραν, και εντάξει, με έκανα και κάτω την επίσκεψή μου, είδα τους φίλους μου, έκανε και το ρεπορτάζ και τους είδα να είναι εφοδιασμένοι με VHF κλπ. Για να μπορεί ο ένας να ενημερώνει τον άλλο, είπα μπράβο ρε παιδιά, μπράβο ρε παιδιά. Σας είπα, υπάρχει πρόγραμμα υπό την καθοδήγηση της πυροσβεστικής. Κάθε ομάδα γνωρίζει το χώρο περιπολίας και τις μέρες και ώρες περιπολίας της κάθε ομάδας. Είναι πραγματικά αξιοσημείωτη αυτή η προσπάθεια. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από την περιοχή της Ιερά Πέτρας, και η πυροσβεστική υπηρεσία βέβαια με τη σειρά της ενημερώνει ότι κατά τις πρώτες μέρες του Ιούνιου θα προβαίνει σε αυστηρές συστάσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τον καθαρισμό των οικοπαίδων, διότι είναι ένα θέμα το οποίο μας δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Επίσης, παίρνω, κοιτάξτε, ένα μήνυμα μελισσοκόμου που λέει ότι κάθε καλοκαίρι πως αγωνιούν και οι μελισσοκόμοι σαν κλάδος όλοι για το σελάκανο. Ακριβώς, ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό σημείο αναφοράς για την περιοχή μας, για τους μελισσοκόμους, όπως είπατε, και γενικότερα είναι ένα από τους βασικούς πνεύμονες πρασίνου σε ολόκληρη την Κρήτη. Αλλά έχει και, αν δεν κάνω λάθος, λόγω ότι είναι η μαύρη πέφχη, σαν το κυρίαρχο είδος που επικρατεί, νομίζω ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα στα Βαλκάνια, με αυτό το είδος, σαν έκταση δάσος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει εγρήγορη σε σχέση με το σελάκανο. Λοιπόν, υπάρχει εγρήγορση. Να σας καλημερίσω όλους εσάς από την Ιερά Πέτρα. Κύριε Βιεννιντάκη, καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Επίσης και σε εσάς.